Άνοιξαν ξανά από τη Δευτέρα οι βρεφονιπιακοί και παιδικοί σταθμοί και σε αντίθεση με τους μαθητές των άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων που θα υποβάλλονται σε σελφτές μία φορά την εβδομάδα αντί για δύο, όπως ίσχυε μέχρι και σήμερα, οι μαθητές των παιδικών και βρεφονιπιακών σταθμών δεν θα υποβάλλονται στη διαδικασία του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Πολύ ωραία, έχουν πολύ μεγάλη ασφάλεια, τα παιδάκια θερμομετρούνται και εμείς προσέχουμε για να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Με ελάχιστες απουσίες ξεκίνησαν και πάλι μετά από μήνες παύσης και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί. Γονείς οι οποίοι αποφάσισαν να μην στείλουν τα παιδιά για τους δικούς τους λόγους, έτσι, για λόγους φοβίας περισσότερα. Πάρα πολύ λίγοι. Πολύ μικρό ποσοστό. Τα περισσότερα ξεκίνησαν την πρώτη μέρα, όσον αφορά τον νηπιαγωγείο, γιατί ο παιδικός σταθμός ξεκίνησε σήμερα, είναι η πρώτη του μέρα. Και τις επόμενες μία-δύο μέρες ήρθαν όλα. Πάρα πολύ μικρό το ποσοστό αυτών που είναι λίγο ανήσυχοι. Παράλληλα, σημειώνεται πως τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών δεν υποχρεούνται να φορούν μάσκα. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι με αυτούς που ίσχυαν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι στο τμήμα του νηπιαγωγείου πια έχουμε από αυτή τη βδομάδα ένα τεστ εβδομαδιαίως, ένα self-test κάθε Κυριακή βράδυ. Οπότε Δευτέρα πρωί έρχονται με το χαρτί του αρνητικού self-test. Οι απουσίες των μικρών μαθητών ήταν ελάχιστες, ενώ δεν έγιναν περικοπές σε καμία από τις παροχές. Ναι, δεν έχουμε καμία αλλαγή σε αυτό. Σερβίρουμε κανονικά και πρωινό και μεσημεριανό φαγητό. Και τώρα επιστρέφετε ουσιαστικά για πόσο χρονικό διάστημα? 2 μήνες μείνανε, Ιούνιος και Ιούλιος. Ήμασταν 2 μήνες κλειστά και θα λειτουργήσουμε άλλους 2. Πώς ήταν τα παιδιά σας? Δύσκολα, δύσκολα. Δεν ξέραμε πώς να τα απασχολήσουμε. Ήθελαν να εκτονωθούν προφανώς. Πού να τα πας και πού να. Έχουν ενέργεια αυτά τα μικρά και νομίζω ότι τώρα μπήκαμε σε μια σειρά και να πάμε έτσι καλά.